617, σελίδα 617, είναι από το βιβλίο «Άσμα ασμάτων», κεφάλαιο Β και εδάφιο 8. Σελίδα 617, βιβλίο «Άσμα ασμάτων», δεύτερο κεφάλαιο και 8 εδάφιο. Δεύτερο κεφάλαιο, 8 εδάφιο, σελίδα 617. Φωνή του αγαπητού μου, ειδού αυτός έρχεται πηδών επί τα όρη, σκυρτών επί τους λόφους. Ο αγαπητός μου είναι όμοιος με δορκάδα ή με σκύμνα ελάφου. Ειδού ίσταται όπισθεν του τείχου ημών, κοιτάζει έξω δια των θηρίδων, προκύπτει δια των δικτυωτών. Αποκρίνεται ο αγαπητός μου και λέγει προς εμέ, σηκώθητη αγαπητή μου, ωραία μου, και ελθέ. Διότι ειδού ο χειμών παρήλθε, η βροχή διέβη απήλθε, τα άνθη φαίνονται εν τη γη, ο καιρός του άσματος έφτασε και η φωνή της τριγώνος οικούστη εν τη γη ημών. Η σική εξέφερε τους ολύνθους αυτής και άμπελη με τα άνθη της σταφυλής διαδίδωσιν ευωδίαν. Σηκώθητη αγαπητή μου, ωραία μου, και ελθέ, ο περιστερά μου, ή της είσαι εν τες χεσμές του βράχου, εν της αποκρύφης των κρυμνών, δείξον μου την όψη σου, κάμε να ακούσω τη φωνή σου, διότι δου η φωνή σου είναι γλυκία και η όψη σου ωραία. Πιάσατε εις ημάς τα σαλόπεκα, στας μικράς σαλόπεκα σύτηνες αφανίζωσιν τα σαμπέλους, διότι άμπελ ημών ανθούσιν. Ο αγαπητός μου είναι σε μέ και εγώ εις αυτόν, ποιμένη μεταξύ των κρίνων. Έως σου πνεύσει η άβρα της ημέρας και φύγω στην ισκιέ, επίστρεψον αγαπητέ μου. Γίνω όμοιος με δορκάδα ή με σκύμνον ελάφου επί τα όρη τα διεσχισμένα. Τη νύχτα επί της κλίνης μου εζήτησα εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου, εζήτησα αυτόν και δεν έβρικα αυτόν. Θέλω σηκωθεί τώρα και περιέλθει την πόλη εν τες αγορές και εν τες πλατείες. Θέλω ζητήσει εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Εζήτησα αυτόν και δεν έβρικα αυτόν. Με έβρικανε φύλακες οι περιερχόμενοι την πόλη. Μη είδατε εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Αφού λίγον επέρασα από αυτόν, έβρικα εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Επίασα αυτόν και δεν αφήκα αυτόν έως σου εισήγαγον αυτόν εις τον οίκον της μητρός μου και εις τον κοιτώνα της συλλαβούσης μου. Σας ορκίζω θυγατέρες Ιερουσαλήμ εις τας δορκάδας και εις τας ελάφους του αγρού, να μην εξεγείρετε μηδέν, εξυπνήστε την αγάπη μου έως σου θελήσει. Αμήν. Άσμα ασμάτων. Είναι όμορφος αυτός Ιουδαϊσμός της εβραϊκής γλώσσας που περιγράφει το εξαιρετικό της περιγραφής, δηλαδή Κύριος των Κυρίων, ο σημαντικότερος των Κυρίων, Βασιλιάς των Βασιλιάδων, ο σημαντικότερος των Βασιλιάδων. Άσμα ασμάτων, το σημαντικότερο άσμα που έχει γραφτεί από το Πνεύμα το Άγιο και περιγράφει την μοναδική αγάπη του Χριστού και της Εκκλησίας με έναν τρόπο και μοναδικό, θα τολμούσα να πω και ποιητικό, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι και αληθινό. Έτσι όπως περιγράφεται, έτσι ακριβώς ενεργείται στη ζωή του κάθενός που εξητάει τον Κύριο, που τον εξητάει ο Κύριος, της Εκκλησίας, αλλά και στην πνευματική ζωή όλων των ανθρωπίνων υπάρξεων. Περιγράφει δύο εικόνες. Η πρώτη εικόνα είναι ένας βοσκός, ένας ποιμένας με τη βοσκοπούλα του, την αγαπημένη της ψυχής του, και ο βοσκός ο αγαπημένος της ψυχής της. Τέλος μεταμορφώνει το βοσκό σε βασιλιά, στο βασιλιά το Σολομώντα, και η βοσκοπούλα η αγαπημένη στη Σουλαμίτισσα, που ήταν
η όμορφη αυτή την οποία εξέλεξε ο Σολομών. Η περιγραφή αρχίζει με τον Ποιμένα, με τον Βοσκό και τη Βοσκοπούλα, δια Πνεύματος Αγίου, περιγράφοντας την αγάπη που υπάρχει στην καρδιά της, λέγοντας «Είμαι τετρωμένη υπό της αγάπης». Και ξαφνικά ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο χειμώνας πέρασε, φεύγει πια ο Ποιμένας από εκεί που φύλαγε χειμωνιάτικα τα προβατάκια του και ανεβαίνει στο βουνό. Και το πρώτο που σκέπτεται είναι η αγαπημένη του. Και η απόφασή του είναι να την επισκεφθεί με μια αγάπη ιδιαίτερη, καθώς έφτασε ο καιρός του να συναντηθούν και να μείνουν για πάντα μαζί. Επαναλαμβάνω, ο χειμώνας παρήλθε. Ήρθε η άνοιξη και το θέρος είναι πλησίον. Το θέρος είναι αυτό που θα τους βρει, ο καιρός του θερισμού. Είναι αυτός που θα, ο καιρός που θα τους βρει, όχι μόνο αγαπημένους, αλλά και ενωμένους. Δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα ούτε αργότερα, ό,τι έχει να γίνει. Γι' αυτό και ενώ βρίσκεται μόνη της, ακούει ξαφνικά τη φωνή του αγαπητού της. Η Βοσκοπούλα, η νέα αυτή κοπέλα, έρχεται, φωνάζει. Τον ακούω, έρχεται, και έρχεται μάλιστα πηδώντας με χαρά πάνω στα όρη και σκυρτώντας πάνω στους λόφους. Έρχεται να με συναντήσει, έρχεται για μένα, έρχεται σε μένα. Ο αγαπητός μου είναι σαν ζαρκάδι, σαν ελαφόπουλο. Έρχεται, νάτος, τον ακούω. Στέκεται και κοιτάζει, με παρακολουθεί. Δεν μπορεί να με πλησιάσει, γιατί υπάρχουν τα όρητα διεσχισμένα, τα βουνά που μας χωρίζουν. Θέλει να έρθει να με πλησιάσει, αλλά δεν μπορεί. Και η πρόθεση του Θεού δεν είναι να μας πλησιάσει, είναι να τον πλησιάσουμε, και πρέπει να το μάθουμε αυτό. Έρχεται, αλλά δεν μπορώ να την πλησιάσω. Πλησιάσατε τον Θεό και θα πλησιάσει προς εσάς. Έρχεται όμως και με παρακολουθεί, με κοιτάζει, στέκεται έξω από το σπίτι μου, προκύπτει από το δικτυωτόν και μου μιλάει και μου λέει «Σήκω, αγαπημένη μου, έλα ωραία μου σε μένα, δεν βλέπεις ότι ο χειμώνας πέρασε, έλα σε μένα, τα άνθη φάνηκαν στη γη, ο καιρός του άσματος της φύσης έφτασε, η φωνή της τριγώνος, η φωνή του Πνεύματος του Αγίου ακούστηκε, ησυχή εξέφερε τα σωλήνθους, και αν δείτε τη σική να ανθίζει, πλησίον είναι το θέρος, άνθισε η σικιά, η άμπελη που σε λίγο θα έρθει ο τρίγος, οι άμπελοι ανθούνε. Έλα αγαπημένη μου, έλα σε μένα, έφτασε ο καιρός, μην κοιμάσαι, ξύπνα και έλα, σηκώσου και έλα σε μένα. Και τη θαυμάζει, αλλά δεν μπορεί να την πλησιάσει.
ο περιστερά μου, γιατί είσαι στις σχισμές του βράχου, στα απόκρυφα των γκρεμνών, δείξε μου τουλάχιστον την όψη σου, κάνε με τουλάχιστον να ακούσω τη φωνή σου. Η φωνή σου είναι γλυκιά, η όψη σου είναι ωραία, έλα κοντά μου. Τι ωραία πρόσκληση, έλα αγαπημένη μου. Γιατί κάθεσαι μόνη σου, έλα αγαπημένη μου. Και η αγαπημένη του ξυπνάει εκ του ύπνου. Ο αγαπητός μου είναι σε μένα, ποιμένη μεταξύ των κρίνων. Γίνου όμοιος με δορκάδα και με σκύμνων, ελάφου και έλα σε μένα. Αλλά δεν μπορείς, γιατί υπάρχουν τα βουνά του χωρισμού. Και παίρνει την καλή απόφαση. Τη νύχτα επί της κλίνης μου ζήτησα εκείνον που αγαπάει η ψυχή μου. Τον εξεζήτησα αλλά δεν τον βρήκα. Τον ψάχνω αλλά δεν τον βρήκα. Και παίρνει την ωραία απόφαση που πρέπει να πάρουμε και εμείς σήμερα, αδερφοί. Μέσα στην καρδιά της, μέσα η καρδιά της καίγεται από αγάπη για αυτόν, αλλά δεν είναι κοντά του. Θέλει να πάει κοντά του, τον περιμένει να έρθει κοντά της, αλλά δεν γίνεται. Σηκώνομαι τώρα, κάνε μας Κύριε να σηκωθούμε. Θα περιέλθω την πόλη, τις αγορές, τις πλατείες να ζητήσω εκείνον, να ψάξω να τον βρω, εκείνον που αγαπάει η ψυχή μου. Τον ζήτησα αλλά δεν τον βρήκα εδώ που είμαι. Πρέπει να πάω εγώ εκεί που είναι αυτός. Δεν τον βρήκα εδώ που εγώ βρίσκομαι. Πρέπει να σηκωθώ από το κρεβάτι μου, από το σπίτι μου, να βγω από τον τόπο μου, από το περιβάλλον μου, από την ανάπαυσή μου, να βγω, να πάω να τον συναντήσω, να τον βρω, γιατί τον αγαπάω. Στον δρόμο βρήκε και φύλακες, τους ρώτησε και τους προσπέρασε, και η αγάπη της την οδήγησε και τον βρήκε. Τον βρήκα, τον έπιασα, δεν τον αφήνω. Τον πήρα και τον έφερα σπίτι μου. Αλληλούια. Εγώ τον έφερα σπίτι μου. Τον εισήγαγα στον οίκο της πιτρός μου, στον γειτόνα της συλλαβούσης μου. Αυτός ήρθε, με ξύπνησε και μου λέει έλα κοντά μου. Εγώ πήγα κοντά του, τον βρήκα, τον αγκάλιασα και τον έφερα σπίτι μου. Τον έφερα στο κρεβάτι μου, τον έφερα. Εγώ πήγα και τον βρήκα και τον έφερα. Και τώρα αναπαύεται στο κρεβάτι μου. Και δεν θέλω να τον ξυπνήσω. Τον απολαμβάνω βλέποντάς τον. Τον απολαμβάνω γιατί είναι κοντά μου. Χαίρομαι γιατί είναι κοντά μου ο αγαπημένος μου, λέει η νεαρά κοπέλα. Χαίρομαι. Μην το ξυπνήσετε. Μην το ξυπνήσετε. Ας ξυπνήσει όταν αυτός θελήσει. Ας κάνει στη ζωή μου ό,τι αυτός θέλει. Φτάνει μόνο, και αυτό είναι το μήνυμα, φτάνει μόνο ότι είναι κοντά μου. Φτάνει αυτό. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Με φτάνει. Μέχρι τώρα ήμουν μόνη μου. Ήρθε αλλά δεν μπήκε. Έπρεπε να πάω να τον φέρω. Τον έφερα. Χαίρομαι. Φτάνει ότι δεν είμαι μόνη μου. Μου φτάνει αυτό. Μου φτάνει γιατί είναι δίπλα μου. Μου φτάνει αυτό.
μου φτάνει γιατί τον αγαπάω, αναπαύεται δίπλα μου. Ξέρεις θα πει να αναπαύεται δίπλα σου ο Χριστός, αναπαύεται δίπλα μου και εγώ απολαμβάνω την ανάπαυσή του. Δεν τον ενοχλώ, δεν θέλω να τον ξυπνήσω, δεν θέλω να του πω τι να κάνει, δεν θέλω να τον βάλω σε δουλειά, δεν θέλω να τον ενοχλήσω, θέλω να τον απολαμβάνω, θέλω να τον βλέπω, θέλω να τον δοξάζω. Αμήν.